Θέλω να καλέσω και από εδώ, από την Τρίπολη, όλους τους προοδευτικούς πολίτες να έρθουν να ψηφίσουν στις 12 Νοέμβρη. Να κάνουμε την ημέρα αυτή μια γιορτή για τη δημοκρατία. Να στείλουμε ένα μήνυμα και στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Δημοκρατία. Η νέα αλλαγή ξεκίνησε. Η μεγάλη συμμετοχή δίνει μεγάλη δυναμική στο εγχείρημα. Ο κύβος ερείφθη. Τώρα η σκητάλη είναι στα χέρια των προοδευτικών πολιτών. Κάντε την υπόθεση της συμμετοχής δική σας υπόθεση. Για να τελειώσουμε με αυτή την κυβέρνηση της εξαπάτησης, να τελειώσουμε με τον λαϊκισμό, τα ψέματα, τη διγλωσία, την ανικανότητα, να σταματήσει αυτός ο νέος διχασμός που επιχειρείται σήμερα στον ελληνικό λαό. Θέλουμε διαφάνεια, θέλουμε σεβασμό στους θεσμούς, θέλουμε αξιοκρατία. Και το μήνυμά μας είναι ξεκάθαρο. Δεν θα επιτρέψουμε αυτή η δίθεν αριστερά του κυρίου Τσίπρα να συκοφαντήσει τις προοδευτικές ιδέες και αξίες του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Και βέβαια, δεν θα αφήσουμε τη συντηρητική οπισθοδρόμηση στον τόπο, γιατί δεν μπορεί να είναι λύση για την Ελλάδα η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία που δεν έχει βρει μία λέξη αυτοκριτικής για τις ευθύνες της διακυβέρνησης 2-4-2-9, τον εκτροχιασμό της οικονομίας που οδήγησαν στην κρίση και στα μνημόνια. Το εγχείρημά μας συνδέεται άμεσα με το μέλλον της Ελλάδας και των Ελλήνων. Γιατί ο δικός μας στόχος είναι η προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου. Εμείς δεν βολευόμαστε με μια μικρή αύξηση των ποσοστών μας. Και βέβαια δεν πρόκειται να γίνουμε ένα μικρό μεσαίο κόμμα, άχρωμο, με αντάλλαγμα καρέκλες της εξουσίας. Και ας το πάρουν επιτέλους απόφαση. Δεν θα γίνουμε συμπλήρωμα κανενός. Ούτε του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε χαράξει αυτόνομη πορεία, με αυτοδύναμη στρατηγική. Ξέρουμε ότι η βίαιη δημοσιονομική προσαρμογή πλήγωσε κυρίως τους μη προνομιούχους. Και εμείς δεν μπορέσαμε να πείσουμε ότι ήταν μια αναγκαστική πολιτική επιλογή. Γιατί ποτέ δεν δόθηκε ο χρόνος από τους εταίρους στην κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ για να γίνει αυτή η προσαρμογή ομαλά. Ξέρουμε ότι έχουμε και εμείς ευθύνη για όσα ακολούθησαν. Γιατί είναι πολλοί εκείνοι που παραπλανήθηκαν από τα μεγάλα ψεύτικα λόγια των ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ. Σήμερα όμως όλοι γνωρίζουν ότι η κυβέρνηση αυτή μονιμοποίησε τα μνημόνια και την επιτροπή. Η ελληνική οικονομία έχασε 86 δις. Οι Έλληνες πολίτες πλήρωσαν επιπλέον μέτρα λιτότητας 15 δις. Και ο δημόσιος πλούτος δόθηκε ενέχειρο για 99 χρόνια. Και αν δεν είχε μεσολαβήσει η λέλαπα ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, αν είχαμε φτάσει στο στόχο που προβλεπόταν για ανάπτυξη αθρηστικά στη διετία 6%, τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχε συμβεί. Αν όμως δοθεί το μέρισμα αυτό, θα πρέπει να δοθεί δημιουργικά. Έχουμε εδώ και μήνες καταθέσει προτάσεις. Θα πρέπει πριν απ' όλα να αξιοποιηθεί για να δοθεί επιδότηση για εργασία σε νέους ανέργους στον ιδιωτικό τομέα, κατά προτεραιότητα. Ενίσχυση της οικογένειας. Κανένα παιδί έξω από προπονηπιακούς σταθμούς. Αλλά και μείωση των φόρων στην παραγωγή, στον τουρισμό, στην εστίαση, στο κρασί. Επιμένει δε ο κύριος Τσίπρας ότι το 2018 η χώρα θα είναι εκτός μνημονίου. Και τα ερωτήματα προκύπτουν αβίαστα. Διότι όταν έχεις υπογράψει η Επιτροπή μέχρι το 2060, όταν έχεις δεσμευθεί για δυσβάσταχτους στόχους στα πρωτογενή πλεονάσματα μέχρι το 2022. Όταν έχεις εκχωρήσει το δημόσιο πλούτο για 99 χρόνια και όταν έχεις υπογράψει μέτρα λιτότητας δισεκατομμυρίων για τα επόμενα 3 χρόνια, για ποια έξοδο από το μνημόνιο μας μιλάτε, κύριε Τσίπρα? Εμείς θέλουμε παραγωγή νέου πλούτου και δίκαιη διανομή του. Αυτοί είναι οι πυλώνες της πολιτικής μας που μας χαρακτηρίζουν. Γιατί θέλουμε ανάπτυξη για όλους και κυρίως για αυτούς που σήμερα αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της φτώχειας. Η δεύτερη μεγάλη μας διαφορά αφορά το δημόσιο. Οι ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ φαίνεται κιόλας θεωρούν ότι ο δημόσιος τομέας είναι το λάφυρό τους.
προσπαθούν να χτίσουν πελατειακές σχέσεις και κομματικούς στρατούς. Και έρχεται από την άλλη μεριά ο κύριος Μητσοτάκης και λέει περικοπές, δραστικές, ξανά οριζόντιες, τυφλά. Και αδιαφορεί αν αυτό θα οδηγήσει σε υπολειτουργία πολύ κρίσιμους τομείς στο δημόσιο τομέα, όπως είναι η υγεία και η παιδεία. Χρειάζονται δημόσιες επενδύσεις. Γιατί πρέπει να στηρίξουμε τις δημόσιες κοινωνικές παροχές και υπηρεσίες. Και όποιος έχει επισκεφθεί ένα δημόσιο νοσοκομείο το τελευταίο διάστημα, ξέρει καλά για τι πράγμα μιλώ. Γνωρίζουν την εγκατάλειψη από αυτή την κυβέρνηση. Κινδυνεύει σήμερα το Εθνικό Σύστημα Υγείας, που ήταν μεγάλη κατάκτηση για τον ελληνικό λαό και από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις που έκανε η παράταξή μας.